δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μοιράζει χρήματα το πρόγραμμα Φιλόδημος σε Δήμους και Περιφέρειες. Αποχέτευση, ίδρυυση, επισκευή σχολικών κτηρίων και παιδικών χαρών στις προτεραιότητες. Πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά, ποιοι Δήμοι παίρνουν τα περισσότερα. Η αστυνομία προειδοποιεί: προσοχή στις τηλεφωνικές κλήσεις απατεώνων που ζητούν χρήματα για προσωπικές υποθέσεις. Ενημέρωση κυρίως σε ηλικιωμένους που αποτελούν εύκολο στόχο των επιτίδιων. Με τηλεφωνικές κλήσεις και email θα ειδοποιούνται οι οφειλέτες στην εφορία ακόμη και για το ποσό των 500 ευρώ. Στόχος να μειωθούν τα χρέη προς το δημόσιο. Σε απόγνωση οι γονείς των μαθητών του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Πλημμύρισαν αίθουσες και καταστράφηκε εκπαιδευτικό υλικό από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Άγνωστοι δράστες στο Αίγιο εισέβαλαν στο κατάστημα της ΔΕΗ με αυτοκίνητο, φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν. Στην Πάτρα, θρασίτατοι ληστές μπήκαν σε σπίτι ηλικιωμένων και με απειλή μαχαιριού τους αφαίρεσαν χρήματα.